Γεια σας, γεια σας και καλή χρονιά! Σήμερα ξεκινάμε ένα βίντεο με ένα προϊόν το οποίο είναι αρκετά πρωτοποριακό στην αγορά καρεντικών. Είναι ένα στην ουσία μηχάνημα που ενώνει την τεχνολογία με την ομορφιά. Είναι από την εταιρεία Yves Saint Laurent και η YSL, όπως το λένε οι περισσότεροι στην Ελλάδα, και είναι το Rouge sur Mesure. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το βίντεο. Και θα ξεκινήσω με αυτό που νομίζετε. Θα ξεκινήσω με το δωράκι που μου είχαν κάνει στην Yves Saint Laurent εκεί στο Παρίσι. Το βρήκα στο κατάστημα Bon Marché. Η αλήθεια είναι ότι ήταν η τελευταία μας μέρα και έπρεπε να τρέξω να το βρω αυτό το προϊόν οπωσδήποτε. Και τέλος, ο Δημήτρης ο Κουράκος δεν με δεχόταν στην Ελλάδα χωρίς αυτό το προϊόν. Εδώ έχει ένα φανταστικό νεσεσέρ, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο αξεσουάρ στο μπουντουάρ, στο δωμάτιό μας, εκεί κάπου κοντά στο καθρέφτη. Πριν το ανοίξω, να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν 4 αποχρώσεις. Στην ουσία, τι εννοώ 4 αποχρώσεις? 4 πακετάκια, τα οποία έχουν πορτοκαλί, νιούντ, ροζ και κόκκινο. Με τα 4 αυτά πακέτα, τα οποία περιλαμβάνουν 3 χρώματα, μπορούμε να πετύχουμε 4.000 αποχρώσεις. Εγώ αγόρασα το nude και το κόκκινο, με τα οποία στην ουσία μπορώ να έχω μόνο 2.000 αποχρώσεις. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε αυτό το κόσμημα. Εδώ έχω το μηχάνημα, το οποίο μόνο το μηχάνημα έχει 350 ευρώ. Το κουτί είναι εξαιρετικό και έτσι είναι το μηχάνημα σε αυτό το κουτί. Να ανοίξω ταυτόχρονα και τα χρώματα. Τα χρώματα τα οποία επέλεξα, το ξαναλέω, είναι η nude και τα κόκκινα. Είναι τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιούμε περισσότερα στα μακιάζ μας. Εννοείται ότι θέλω να πάρω και τα ροζ. Το πορτοκαλί δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεταξύ τους μίξεις, δηλαδή το μηχάνημα δεν θα το αναγνωρίζει αν βάζουμε π.χ. nude σε αυτά τα 3 χρώματα. Αυτά είναι τα 3 κόκκινα χρώματα τα οποία μας δημιουργούν στην ουσία χίλιες αποχρώσεις. Εδώ έχω τις nude αποχρώσεις, είναι το κλασικό packaging της YSL και είναι αυτά εδώ τα 3. Αυτό είναι το μηχάνημα και αυτό είναι το καπάκι. Τώρα θα δούμε τι άλλο έχει μέσα το κουτί. Έχει μέσα το φορτιστή του, έχει μέσα ένα πινέλο, το οποίο ανοίγει με αυτόν τον τρόπο, και έχει μέσα μία θήκη. Και εδώ είναι η εξήγηση πώς στην ουσία να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ωραίο μηχάνημα του Rouge sur Mesure. Νομίζω ότι είναι ένα τόσο luxury προϊόν, τόσο ωραίο προϊόν, και φανταστείτε να πας στην Ήφη και βγάζεις αυτό εδώ το μηχάνημα. Φανταστικό. Βγάζουμε το καπάκι, βγάζουμε και το άλλο το καπάκι και είναι πάρα πολύ απλό, με ένα μαγνητάκι κλείδωσε. Από κάτω υπάρχει ένα καπάκι το οποίο το ανοίγουμε, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Θα βάλουμε μαζί τις αποχρώσεις. Θα ξεκινήσουμε με το κόκκινο. Βγάζω το προστατευτικό και αυτό είναι το νούμερο 1. Μπαίνει στο αντίστοιχο το 1. Έχω το 2 και το βάζουμε στο αριθμό 2. Τρία, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Αλλά πρώτα πρέπει να βγάλω το αυτοκολλητάκι. Θέλω τόσο πολύ να το δοκιμάσω, τόσο πολύ να δω τι είναι αυτό το πράγμα και πώς δουλεύει, πώς λειτουργεί. Εγώ βιαζόμουν τόσο πολύ στο κατάστημα που δεν είχα χρόνο. Να βγάζω προστατευτικό. Έπρεπε να βγάλω το προστατευτικό. Βγάζω το προστατευτικό και το βάζω. Βιαζόμουν πάρα πολύ στο κατάστημα και ενώ η κοπέλα μου έδειχνε πώς να το χρησιμοποιήσω, δεν ήμουν πάρα πολύ προσεκτική. Πάμε τώρα λοιπόν να κατεβάσουμε το application, γιατί αυτό δουλεύει με application, το οποίο είναι το Rouge sur Mesure. Εδώ έχω το application, κατεβαίνει. Όσο κατεβαίνει το application, να σας πω ότι το συγκεκριμένο πινελάκι μπορείς να βρεις κάπου εδώ, είναι η θέση του και το έχεις μαγνητικό. Το θεωρώ λίγο άχρηστο, γιατί αυτό το πράγμα πέφτει. Φυσικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί στην ουσία μου θυμίζει πάρα πολύ το καιρό που δουλεύω πολύ αερογράφο και είχα πάντα ένα μηχάνημα μαζί μου στις νύφες. Τώρα θα έχω ακόμα ένα που θα μπορώ να πετύχω ό,τι απόχρωση θέλω. Αλλά αυτό θα το τσεκάρουμε τώρα, αν πραγματικά πετυχαίνουμε ό,τι απόχρωση θέλω. Ανοίγω και start now. Με ρωτάει πού βρίσκουμε και δεν υπάρχει Ελλάδα. Υπάρχει Γαλλία, Ρουμανία, υπάρχει Ρωσία, Γερμανία, Ισπανία και πάει λέγοντας. Εγώ θα επιλέξω Γαλλία. Και τώρα φτιάχνουμε το προφίλ μου εδώ στο application. Εδώ μας δείχνει το μηχάνημα.
Ο τρόπος πώς το χρησιμοποιούμε και ξεκινάμε τώρα και λέει να το ανάψω. Άνοιξε, next. Μου ζητάει να ανοίξω το Bluetooth, βάλαμε τα χρώματα, ανοίγω και begin calibration. Κάτι κάνει. Είναι κάτι σαν blender, κάτι σαν mixer. Θα μας βγάλει φαγητό. Παιδιά, κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Πρέπει να φτιάξει το πρώτο χρώμα το οποίο βγήκε. Οκ. Βγήκε κι άλλο. Με ρώτησε αν βγήκε κι άλλο χρώμα. Επιλέγω το χρώμα, κάνω confirm και τώρα βγήκε και η πιο σκούρη. Μου δείχνει εδώ να ανακατέψω το πρώτο μου χρώμα. Και ξεκινάω και εδώ μέσα κάνω το πρώτο χρώμα. Και είναι ένα φανταστικό, φανταστικό χρώμα. Και αυτό είναι το πρώτο μας χρώμα. Λογικά αυτή η ποσότητα θα μας φτάσει για όλα τα χείλη. Πάμε στο επόμενο βήμα και μου λέει να τα απλώσω στα χείλη μου. Εγώ βέβαια ήδη φοράω κραϊόν και θέλουμε στην ουσία να δούμε περισσότερα χρώματα. Μετά μου λέει να καθαρίσω το δοχείο. Καθάρισα με ένα υγρό μαντιλάκι από πάνω με στέγνο. Εδώ μπορούμε να δούμε καλύτερα το χρώμα. Όπως βλέπετε έχει πολύ καλή χρωστική. Θα το ξεβάψω με ένα μαντιλάκι, αλλά η χρωστική είναι δυνατή. Θα καθαρίσω και το πινελάκι μου και μου λέει στο τέλος να βάλω το πινελάκι στο σημείο με το μαγνητάκι, δηλαδή εδώ. Αυτό το ξαναλέω, το θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου βολικό. Αν υπήρχε μία μικρή βάση σε αυτό το σημείο, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσουμε. Έτσι όμως είναι πολύ εύκολο να φύγει, γιατί όπως βλέπετε πάει πέρα ντόφι. Πάμε να φτιάξουμε και άλλο χρώμα. Και εδώ θα το δείτε μετά και στις οθόνες σας. Μπορώ να επιλέξω το χρώμα του κόκκινο που επιθυμώ. Από το πάρα πολύ σκούρο μέχρι το πάρα πολύ ανοιχτό. Και μου δείχνει κατευθείαν πώς φαίνεται πάνω μου το κραϊόν. Επέλεξα το χρώμα. Θα κάνω ένα screenshot. Ωραία. Κάνω confirm. Create. Και στην ουσία δεν έχει βγάλει καθόλου από το τρίτο χρώμα. Και τώρα θα το δούμε αν πραγματικά είναι το χρώμα το οποίο έχει υποσχεθεί το μηχάνημά μας και μπορούμε κατευθείαν να βλέπουμε. Είναι λίγο πιο φωτεινό. Χωρίς να κάνω το περίγραμμα, θα απλώσουμε τώρα αυτό το χρώμα να δούμε πώς είναι στην ουσία. Βάζουμε το καπάκι και έχεις το χρώμα που έχεις επιλέξει μαζί σου όλη την ημέρα. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο για προσωπική χρήση και όχι μόνο. Και εννοείται ότι μπορούμε να το βάλουμε και στο θηκάκι του για να μην χαλάσει η συσκευασία. Την βλέπετε πάρα πολύ. Είναι πολύ πραγματικά σαν τη τσάντα της YSL. Αυτό είναι ακόμα ένα χρώμα που φτιάξαμε. Και αφού μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι, εγώ λέω να δοκιμάσουμε και ένα κατακόκκινο χρώμα. Αρκεί να το βρει και το μηχάνημα. Γιατί αυτό δεν μαζευτήκαμε εδώ. Να δούμε ότι αυτό το πράγμα πραγματικά είναι πρακτικό. Η υφή στα χείλη είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Δεν μπορώ από τίποτα να έχει μυρωδικές γεύσεις ή κάτι το οποίο μπορεί να με χαλάσει. Ειλικρινά θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα ταξίδι σε 10 χρόνια από τώρα και να δω πού θα φτάσει η βιομηχανία. Το αποτέλεσμα που έβγαλε είναι πολύ πιο φωτεινό από αυτό που δείχνει η φωτογραφία, οπότε δεν είναι ακριβώς ίδια. Είναι θέμα και οθόνης όμως του κινητού, αλλά και ότι από κάτω εγώ φορούσα ένα nude κραϊόν, οπότε δεν ήταν σίγουρο ότι θα βγάλω το κραϊόν το οποίο βλέπουμε στη φωτογραφία. Παρ' όλα αυτά το χρώμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης εδώ μου δίνει την δυνατότητα να το αποθηκεύσω ως χρώμα. Αν θέλω αυτό το χρώμα που έφτιαξα μου αρέσει, μπορώ να το αποθηκεύω για να το έχω μετά ως αγαπημένο μου χρώμα. Το παραλείπτω και πάμε να κάνουμε ένα άλλο χρώμα. Επέλεξε εδώ ένα πιο έντονο κόκκινο και create. Και το φτιάχνει. Και μου έχει βγάλει απλά για το ένα χρώμα. Και είναι ένα κόκκινο πιο θερμό, το οποίο θα το απλώσω στα χείλη μου. Σίγουρα δεν είναι τα πιο ίσια χείλη που είχα κάνει στη ζωή μου. Δεν είχα βάλει μολυβάκι, δεν έχω και το χρόνο γιατί θέλω να αλλάξω και άλλα χρώματα. Αλλά αυτό το κόκκινο νομίζω ότι αξίζει να το αποθηκεύσω. Και το αποθηκεύω και θα το ονομάσω Marilyn. Τέλεια, τελείωσε και η Marilyn. Πάμε τώρα στα nude χρώματα, να δούμε και το nude σετάκι. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα το καθαρίσει μέσα, πώς θα καθαρίσει στην ουσία το χρώμα, το κόκκινο που έχει μείνει μέσα, για να βγάλουμε ένα καθαρό nude. Το ανοίγω και με ενημερώνει κατευθείαν πόσα
90% έχω. Έχω 91% από ένα χρώμα, 98% από τις άλλες δύο. Εν τω μεταξύ, να σας ενημερώσω ότι ένα πακετάκι με τρία χρώματα είναι στα 110 ευρώ. Okay. Ήθελα να το κρατήσω. Αυτό παρακαλώ να μείνει στο βίντεο. Άρα, σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι με ενημερώνει εδώ ότι βγήκαν τα χρώματα, ότι θα κρατήσουμε τα προστατευτικά για να μπορούμε να έχουμε καθαρό το τσαντάκι μας ή το σημείο που θα βάλουμε τα χρώματα. Βάζω τα χρώματα μου εδώ. Πάμε στο επόμενο. Συνεχίζουμε. Εδώ μου ζητάει να βάλω τα χρώματα και ξεκινάω με το ίδιο τρόπο. Έχω εδώ το νούμερο 3, νούμερο 1, εδώ είναι γραμμένα τα νουμεράκια και το νούμερο 2. Αλλάξαμε τα... Στην ουσία βγάζει το χρώμα που υπήρχε από πριν μέσα και αυτό σημαίνει ότι χάνουμε χρώμα. Δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι αυτό. Αυτό, first shade creation, yes. Βγαίνει το δεύτερο, απλώς έχει κόκκινο μέσα, οπότε εδώ δημιουργούμε άλλα χρώματα. Και βγαίνει και το τρίτο χρώμα. Αυτό που νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο είναι αν υπήρχε έναν τρόπο να βγάλει το κραγιόν πολύ γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από τα nude χρώματα. Μου δείχνει αυτή τη στιγμή ότι είναι 100% όλα τα χρώματα μέσα. Μπορούμε να βγάλουμε, π.χ. να μου βγάζει περισσότερο χρώμα αν θέλω, από minimum ως maximum. Μπορώ να επιλέγω κατευθείαν το χρώμα που θέλω και θα πάω προς ένα ρόζο nude και θα κάνουμε create. Και περιμένουμε. Μου έβγαλε απλώς ένα χρώμα το οποίο ας το δούμε λοιπόν. Α, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Αρκετά πελατίστικο, θα έλεγα εγώ. Και βλέπω ότι με μία φορά που βγάζει περίπου το 2%. Που σημαίνει ότι το ένα χρώμα μας φτάνει 100 δια 2, 50 χρήσεις. Πάμε να φτιάξουμε κάποιο ωραίο nude χρώμα. Πάω εδώ, επιλέγω ένα χρώμα μπεζονούντο ροζ, που έχει κόκκινο από κάτω. Εγώ θα κάνω confirm και create. Και μου βγάζει στην ουσία μόνο δύο από τα χρώματα. Η ποσότητα είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί έτσι το είχα βάλει εγώ, να είναι μικρή η ποσότητα. Και μου βγάζει ένα πολύ ωραίο ανοιχτό χρωματάκι. Πάμε να φτιάξουμε ένα άλλο χρώμα. Επέλεξα εδώ ένα πάρα πολύ ανοιχτό χρώμα και είναι ένα πολύ ανοιχτό. Πάμε απλώς να το φτιάξουμε και ήμουν σίγουρη θα μου βγάλει ένα χρώμα. Καθαρίζω το πινελάκι. Αυτό που βλέπω όμως και έχω την εντύπωση είναι ότι έχει ακόμα χρωστική από το κόκκινο χρώμα που ήταν πριν. Παρόλο αυτό το ανοιχτό το χρώμα, σαν να πω ότι είναι πάρα πολύ φορέσιμο, πάρα πολύ πελατίστικα, θα ήθελα πάρα πολύ το μηχάνημα να έχει έναν τρόπο να καθαρίζεται ανάμεσα στα χρώματα. Μήπως υπάρχει και δεν το βρήκα εγώ ακόμα, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν διάφορα settings τα οποία θέλουν λίγο ψάξιμο. Λοιπόν, αυτό είναι το ανοιχτό. Πάμε να φτιάξουμε και ένα σκούρο. Έχω ένα πιο καφέ στο χέρι μου, ανοιχτό όμως. Έχω ένα μεσαίο και τώρα επέλεξα ένα αρκετά σκούρο nude χρώμα, το οποίο περιμένω να μου το βγάλει. Μου έβγαλε εδώ δύο χρώματα και κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ προσεκτικό γιατί έχει βγάλει πολύ λιγότερο ανοιχτό χρώμα και πολύ περισσότερο σκούρο. Ξεκινάει να είναι ενδιαφέρον το άθλημα. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο και προσωπική χρήση. Στην ουσία, θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο μία γυναίκα μπορεί να έχει όσες αποχρώσεις θέλει στο σπίτι της, μπορεί να τα κάνει ανοιχτά, σκούρα, γενικώς πάρα πολλά χρώματα. Πιο ροζ, πιο ανοιχτό, πιο σκούρο. Ξέρουμε ότι υπάρχει και το ροζ, που αν υπάρχει κάτι που λυπάμαι που τον πήρα είναι τα ροζ, τις ροζ αποχρώσεις και υπάρχει και το πορτοκαλί. Αυτό που θέλω να πω ως άποψη είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο νομίζω για προσωπική χρήση παρά την επαγγελματική χρήση. Αυτή η γνώμη μου μπορεί να αλλάξει αν ξεκινήσω να το χρησιμοποιώ συχνά. Ούτε με το αερογράφο δεν είναι από την πρώτη στιγμή πολύ εύκολο, αλλά θεωρώ ότι γενικώς είναι πάρα πολύ έξυπνο. Θεωρώ ότι έχει μία ακόμα δουλίτσα να καθαρίζουν τα χρώματα μεταξύ τους. Το μηχάνημα το αγοράζεις μία φορά και έχεις τόσες πολλές αποχρώσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Αν πραγματικά αυτό εδώ μας
βοηθήσει να μην έχουμε ένα ολόκληρο νεσεσέρ με κραγιόν, πραγματικά θα το δούμε και θα το χαρούμε πάρα πολύ, νομίζω όλοι οι επαγγελματίες. Για προσωπική χρήση πάντως εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να το έχω στο κομμωδίνο μου, να το έχω στο μπουδουάρ μου, να φτιάξω το χρώμα, να το βάλω το πρωί, να βάλω το καπάκι του, να το βάλω στη θηκούλα, να έχω μαζί μου το πινελάκι και με αυτόν τον τρόπο να έχω το κεφάλι μου ήσυχο ότι όλη την ημέρα εγώ το χρώμα το έχω μαζί μου. Νομίζω ότι η προσωπική χρήση και να μην με βολέψει στην επαγγελματική, όχι απλά θα το χαρώ, θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, μεν είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πολυτελές, ναι, μεν δεν είναι κάτι το οποίο είναι να το έχουμε στο σπίτι μας, αλλά πραγματικά είναι τόσο υπέροχο όλο αυτό το, όλη αυτή η φιλοσοφία. Είναι, νιώθω πάρα πολύ άνετα στα χείλη. Εγώ έχω θέμα με τα κραγιόν τα οποία έχουν αρώματα, τα κραγιόν τα οποία, οι οποίες έχουν γεύσεις, τα κραγιόν τα οποία νιώθουμε να μας ενοχλούν στο λαιμό. Δεν έχει άρωμα, είναι ελαστικό στα χείλη. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι και αρκετά σταθερό, δεν στεγνώνει τα χείλη και αυτό είναι νομίζω τα τεράστια συν. Το μοναδικό πράγμα που με ενοχλεί εμένα ακόμα είναι ότι μεταξύ τους πρέπει να υπάρχει έναν τρόπο να καθαρίζεται εύκολα και νομίζω ότι θα μπορούσε η YSL να βάλει να υπάρχουν 3 διάφανα σιλικονούχα κάψουλες, τις οποίες τις βάζεις μέσα, πατάς μια φορά, καθάρισε και μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα επόμενα χρώματά σου. Αν όμως σκεφτόμαστε ότι αυτό το προϊόν το έχουμε στο σπίτι μας και επιλέγουμε καθημερινά να φορέσουμε περισσότερα nude χρώματα, τότε είναι εύκολα γιατί έχουμε πάντα τα νιούτ χρώματα και το βράδυ όταν βγαίνουμε μπορούμε να τα αλλάζουμε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδεολογία, σαν χρησιμότητα. Είναι πολύ ωραίο. Σίγουρα τώρα που έχω και το masterclass θα το δούμε περισσότερο, θα το δουλέψω περισσότερο και θα το δω πώς μπορεί να λειτουργήσει το συγκεκριμένο προϊόν. Από ό,τι είδα στο ίντερνετ, έρχεται και η L'Oréal με κάτι αντίστοιχο. Βέβαια το έχει υποσχεθεί το 2020 και είμαστε στο 2022 και ακόμα δεν το είχαμε δει στην αγορά. Αν θα υπήρχε όμως κάτι αντίστοιχο και σε foundation, νομίζω ότι θα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενες. Πάντως, οποιοδήποτε άλλο gadget θα βγει, επειδή είμαι gadgetάκες, θα το πάρω ένα γιατί και ειδικά ένα gadget το οποίο έχει να κάνει με την ομορφιά. Νομίζω ότι σας κάλυψα, αν θα με ρωτούσατε θα το ξαναγόραζα, ναι με χίλια. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ένα προϊόν ναι με πολυτελείας, αλλά εμένα μου αρέσει και θεωρώ ότι η κάθε γυναίκα το αξίζει να το έχει εκεί κοντά. Μπροστά στο καθρέφτη της. Θέλω να σας πω ότι το application σας βάζει κατευθείαν στο κατάστημα της YSL της Γαλλίας. Αν επιλέξετε Γαλλία, έχουμε εδώ τα αγαπημένα χρώματα, οπότε μπορούμε πάντα να έχουμε έτοιμα τα χρώματα τα αγαπημένα μου και να μην χάνουμε τα κραϊόν. Και να το ονομάζουμε και όπως θέλουμε εμείς και αυτό θεωρώ ότι είναι φανταστικό. Άλλο μειονέκτημα που θεωρώ ότι έχει είναι ότι δεν μπορείς να αγοράσεις ξεχωριστά μία κάψουλα. Ακόμα θεωρώ ότι αν το προϊόν θα περπατήσει και θα είναι ένα προϊόν το οποίο θα παραμείνει στην αγορά, σίγουρα θα υπάρχει δυνατότητα να αγοράζουμε και χώρια τις κάψουλες αν χρησιμοποιούμε π.χ. περισσότερα ένα χρώμα από τα άλλα. Σίγουρα θα σας κρατήσω ενήμερους, σίγουρα και στο Instagram θα αναφέρω συχνά πώς μου φάνηκε το μηχάνημα, αν το χρησιμοποιώ, πόσο συχνά το χρησιμοποιώ, πώς κρατάει η μπαταρία και πολλά πρακτικά κομμάτια τα οποία αυτή τη στιγμή ο ενθουσιασμός μου μπορεί να μην με αφήνει να τα βλέπω. Αυτό στην ουσία ήταν ένα βίντεο με την πρώτη εντύπωση που είχα όταν το άνοιξα, αλλά εγώ το αγαπώ, θα το αγαπήσω νομίζω ακόμα περισσότερα, γιατί στη διάρκεια του βίντεο θέλω να δημιουργήσω καινούργια χρώματα. Είναι πάρα πολλά τα χρώματα που μπορώ να δημιουργήσω, οπότε νομίζω ότι ένα βράδυ μπορεί να σας κάνω και story που θα γεμίσω τα χέρια μου με χρώματα. Αυτά από μένα για σήμερα λοιπόν. Θα χαρώ πάρα πολύ να με ακολουθήσετε στο Instagram, εδώ στο YouTube, και αν σας άρεσε το βίντεο να πατήσετε like. Οποιαδήποτε άλλη απορία έχετε σας περιμένω κάτω στα σχόλια να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το rouge sur mesure. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα φιλιά μου.